χαιρετώ pre-season παιχνίδι ανάμεσα στη ΜΚΟ με τις γλεσκούρες εμφανίσεις και στους μπαλαράνες. Πρώτη επίθεση και πρώτο καλάθι για τη ΜΚΟ με το Τζίνα. Οι μπαλαράινος τώρα κατεβαίνουν μπροστά, την μπάλα στα χέρια του. Έχει ο Δρακόπουλος, θα βρει πάσα στη γωνία, το τρίποδο είναι άστοχο από το πάλι rebound. Για τη ΜΚΟ, ο Μπρίκος ψάχνει πολύ ωραία μπάλα στο βιβάλι, καλάθι για τη ΜΚΟ. Αυτή τη φορά έρχεται από το σκολάρικο. Ο Χατζημιχάλης έχει την μπάλα στα χέρια του. Για τους μπαλαράινους σηκώνεται για τρεις, δεν σκοράρει, rebound ο Χλωνάρης, βλέπει τον Μπρίκο. Πάνε πάλι να επιτεθούν γρήγορα οι παίκτες ΜΚΟ, παραλίγο να κλέψουν. Οι μπαλαράινους θα τα καταφέρουν τελικά από την προσπάθεια του πάλι. Τέσσερα μηδέν, το σκορ έχει περάσει περίπου ένα λεπτό στον αγώνα. Η μπαλαράινος είναι στην επίθεση αυτή τη στιγμή. Στο κατέβασμα είναι ο Πάνιας. Στο πλάι μπάλα στο Γιωβάνι, προσποιείται, σηκώνεται από μέσα απόσταση. Όχι το πρωτοκαλάθι τώρα για τους μπαλαράινους, η μπάλα όμως παραμένει σε εκείνους. Ο Χατζημιχάλης θα την αφήσει στο ρεύμα. Και ο Δρακόπουλος πηγαίνει για την επαναφορά. Θα βρει το Χατζημιχάλη στο πλάι. Εκείνος προσπαθεί να διεισδύσει. Πολύ όμορφη κίνηση και καλάφι. Πρωτοκαλάφι για τους μπαλαράινους. 8-40 για την περίοδο. 4-2. Ο Μπρίκος έχει την μπάλα στα χέρια του. Περνάει το κέντρο ο Μπρίκος. Πιέζει ο Χατζημιχάλης. Βρίσκεται στο τρίποντο. Η μπάλα δίπλα στο σκολαρίκο. Προσπαθεί να βγει προς τα μέσα. Παίρνει. Πλάι επαναφορά για τη ΜΚΟ, ο Μπρίκος θα πάει να καταφέρει. Βλέπει τον Κλωνάρη που έχει βάλει πλάτη, θέλει να παίξει με τον Γιωβάνι, πολύ δυνατός ο Γιωβάνης. Στην περιφέρεια η μπάλα, ο Τσίνας είναι εκεί, προσποιείται, σηκώνεται, δεν σκοράρει, rebound, αμυντικό, ναι, αμυντικό για τους μπαλαράινους και φάουλ που θα κερδίσει ο Βρακόπουλος που πήρε και το rebound. Θα επαναφέρει τώρα ο Δρακόπουλος που θα ξαναπάρει την μπάλα για να κατεβάσει για την ομάδα του. Θα περάσει το κέντρο. Στο πλάι θα πάει η μπάλα, το τρίποντο είναι εύστοχο. Από τον Πάνια 4-5 για τους μπαλαράινους. Ο Μπρίκος αφήνει στο Τζίνα, ο Τζίνας περνάει το κέντρο, φτάνει στο απέναντι τρίποντο, ξανά έξω στον Μπρίκο. Στη ρακέτα είναι ο Βιβάλης, ωραίο γύρισμα, φάουλ, θα πάει στη γραμμή για το λες. Το φάουλ είναι από τον... από τον πάλι. Βολές για τον Διδάλη. Μέσα η πρώτη σε Παρίζι, 7-41 για να τελειώσει η περίοδος. Και η δεύτερη, 2-2 από τον Βιδάλη, 6-5. Ο Γιωβάνης επαναφέρει στην επίθεση μπαλαράινος. Περνάνε το κέντρο με τον Βρακόπουλο, φτάνει στην απέναντι πλευρά εκείνος. Ψάχνει μπάλα για πόδια, έχει κλείσει ωραία η άμυνα της ΜΚΟ. Ο Μπρίκος κατεβάζει. Στην απέναντι πλευρά θα βρει πάσα και τώρα προσπαθεί να βρει τον Τζίνα. Αλλά θα κλέψει ο Δρακόπουλος. Εχνιδιασμός για τους μπαλαράινους. Φάουλ που θα κερδίσει ο Χατζημιχάλης. Θα πάει στην γραμμή για δύο βολές και αν τις βάλει θα χαρίσει και την ασίστ στον Δρακόπουλο. Και από αυτή την πλευρά και από τον Μπαλαράινος με τον Χατζημιχάλη. 6-7 το σκορ. Η ΜΚΟ είναι και πάλι στο κατέβασμα. Ο Κλωνάρης αφήνει τον Μπρίκο.
κανόνι ο Μπρίκος για την ομάδα του. Θέλει να δίνει σβήση, όμορφη κίνηση. Ανάποδα το φάουλ τώρα, πριν το κάνει ο Μπρίκος στο Χατζημιχάλη, τώρα ο Χατζημιχάλη στον Μπρίκο. Στη γραμμή των βολών ο Μπρίκος, 6-7 το σκορ, 7 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Μέσα. Έξω η δεύτερη, θετικό ριμπάουντ τον Μπρίκο, αυτό Μπρίκο. Λονάρης αφήνει ξανά στον Μπρίκο. Εκείνο θα σπάσει προς τα έξω, εκείνο Βιδάλης απέναντι είναι ο Τσίνας για την ΙΚΙΟ. Σηκώνεται από μέση απόσταση με φάουλ, θα πάει στη γραμμή για βολές. Έξι και 48 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος, 7-7 είναι το σκορ. Ο Τσίνας σκοράρει για την ΙΚΙΟ. 8-7. Και η δεύτερη, 9-7. Ο Γιωβάνης αφήνει τώρα την μπάλα δίπλα του. Εκείνο ο Πάνιας που κατεβάζει για τους Παλαράινους. Περνάει το κέντρο του γηπέδου. Πιέζει ψηλά η ΙΚΙΟ. Θα βρει τον Χατζημιχάλη. Ο Πάνιας εκείνος είναι στην κορυφή στο τρίποντο. Πάει απέναντι από το screen. Μέσα το καλάθι από την ωραία πάσα που έκανε. Και ο πάλι σκοράρει για την ομάδα του, 9-9. Απρόσεχτη πάσα εδώ για τη ΙΚΙΟ, χαμένη επίθεση, δεν κοίταγε. Ο Σκολαρίκος δεν είδε, ο Μπρίκος ότι δεν κοίταγε ο Σκολαρίκος. Και έτσι χάθηκε επίθεση για τη ΙΚΙΟ. Ο Πάνιας έχει την μπάλα στα χέρια του για τους Μπαλαράινους. Θέλει να παίξουμε τον Γιωβάνη. Αυτό τη φώναξε ο Πάγκο. Ο Γιωβάνη θέλει να βάλει πλάτη. Όμορφο γύρισμα σηκώνεται. Δεν σκοράρει. Rebound του θετικό για του Παλαράινου με τον Πάνια. Θα βρει πάσα στη γωνία. Ξανά στη ρακέτα είναι ο Πάλι. Αφήνει την μπάλα η ΙΚΙΟ να βγει έξω. Και παίρνει κατοχή από την απρόσεχτη πάσα. Ο Μπρίκο τώρα θέλει να κατεβάσει στην απέναντι πλευρά. Η ΙΚΙΟ επιτίθεται και εδώ θα βρει το κλονάρι. Πάρα πολύ ωραία κίνηση. Καλάθι και φάουλ από τον κλονάρι. 5-49 για την περίοδο. 11-9 είναι το σκορ. Πολύ δυνατά έχουν μπει και οι δύο ομάδες. Φιλικό το παιχνίδι, αλλά νομίζω δείχνουν ωραία ενέργεια για φιλικό αγώνα. 11-9, σαν επίσημο είναι το μάτσο ξεκινημάτου. Καμία χαλαρότητα τους δύο. Λοιπόν, ο Δρακόπουλος αφήνει στον Πάνια από εκεί στο Γιωβάνη. Εκείνος προσπίδει στον τρίποντο, θέλει να μπει μέσα με τον κλονάρι. Είναι πάρα πολύ δυνατός ο Γιωβάνης. Καλή άνα του κλονάρι ψηλά. Ο Βιδάλης παίρνει το αμυντικό rebound. Ο Τσίνας έχει χτυπήσει στην προσπάθεια του να κρατήσει την μπάλα. Διακοπή. Φάουλ από τον Πάνια. Τέταρτο φάουλ για τους Μπαλαραίνους ήταν αυτό. 5-28 για την περίοδο. Η ΙΚΙΟ στην επαναφορά. Ο Βιδάλης. Όχι. Εντάξει, άλλαξε τον παίκτη που έκανε το φάουλ. Αλλά ούτως ή άλλως το ποινικό δεν ξέρω. Είναι ατομικά φάουλ. Νομίζω δεν υπάρχουν. Αλλά δεν κόβει και το χέρι μου, καλές. Έλειπα πολύ καιρό από αυτά. Λοιπόν, επαναφορά για την ΙΚΙΟ μπροστά ο Βιδάλης εκεί την μπάλα. Ο Σκολαρίκος τώρα στην απέναντι πλευρά η πάσα του. Ωραία η κίνηση, το drive. Σπάσιμο στο Βιδάλη. Στην κορυφή είναι ο Μπρίκος. Κλονάρης από μέση απόσταση. Άστοχα. Θετικό rebound από τον ίδιο Βιδάλης από το πλάι και καλάθι. 10-3-9. Τελευταίο πεντάλεπτο της πρώτης περίοδου. Ο Πάνιας κατεβάζει για τους Μπαλαράινους. Βλέπει τον Γιωβάνη. Εκείνος θέλει να παίξει με την μπάλα χαμηλά στην πλάτη του Δρακόπουλου. Δεν σκοράει ο Δρακόπουλος. Ο Μπρίκος θα βγάλει γρήγορα την ΙΚΙΟ μπροστά. Μέχρι το lay-up 15-9. 4-30 ακόμα για το πρώτο δεκάλεπτο. Και ο Χατζημιχάλης θα βρει απέναντι πάσα στον Πάλι. Εκείνος περνάει το κέντρο με πάσα για τον Πάνια. Ο
Γιωβάνης παίρνει την μπάλα στη ρακέτα, γυρνάει, σηκώνεται, παίρνει φάουλ, δεν σκοράρει, θα πάει στη γραμμή για βολές. Αφού πρώτα έχει εξουδετερώσει τον Κλονάρη, μπαίνοντας πάρα πολύ δυνατά. Στη φάση 15-9 είναι το σκορ, 4-18 ακόμα. Έχει περάσει και ο Μιχαηλίδης για τη ΜΚΟ και έχουμε time out. Μέσα από το time, ο Γιωβάνης είναι στη γραμμή των βολών. 15-9. Και 15-12 στις 2 Γιωβάνης, η διακοπή ήταν για το αν ο Οικονόμου μπορεί να παίξει με αυτή την Μπορντό μπλούζα, γιατί ακόμα δεν είναι εμφάνιση. Παλαράινος, δεν είχαν θέμα η ΜΚΟ, οπότε συνεχίζουμε. Λοιπόν, ο Μιχαηλίδης που είπα λίγο πριν ότι πέρασε στο παρκέ, κάνει τον drive, θέλει να βρει το Βιβάλι. Μπάλα είναι για τη ΜΚΟ που κρατάει την κατοχή, έχει 8 δευτερόλεπτα. Στη διάθεσή της ο Μπρίκος κάνει επαναφορά, θα βρει στην κορυφή τον Κυφοκέρη, εκείνος πάει την μπάλα στο πλάι του Μιχαηλίδη, δεν συνεργάστηκαν καλά. Ο Μιχαηλίδης είναι καινούργιος στην ομάδα, θέλει λίγο χρόνο να μάθει τις κινήσεις του συμπαιχτών του και εκεί είναι τις δικές του. 15-13 και 50 ακόμα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Φάουλ που θα κερδίσει ο Πάνιας είναι το τέταρτο, αν... ναι, όντως το τέταρτο για τη ΜΚΟ. Οπότε τώρα έχουν συμπληρώσει και οι δύο ομάδες. Ο Πάνιας έχει την μπάλα στο πλάι για την ομάδα του. Θέλει να βρει πάσα δίπλα. Κόβει ΜΚΟ, κρατάει τον Μπαλαράινος με τον Γιαννούση να επαναφέρει στο Πάνιας. Επιχειρεί τον drive, παίρνει φάουλ, θα πάει στη γραμμή για βολές. Συμπληρωμένα ομαδικά 3-34 για να τελειώσει η περίοδος. 15-11. Νομίζω το μόνο πράγμα που έτσι λίγο προδίδει το ότι είμαστε ακόμα στις αρχές του Σεπτέμβρη και είναι τα πρώτα φιλικά των δύο ομάδων είναι το γεγονός ότι κάνουν αρκετά φάουλ που γίνονται περισσότερο επειδή είναι λίγο ανέτοιμοι ακόμα οι παίχτες. Αλλά πάντως είναι και οι δύο ομάδες πάρα πολύ εύστοχες στις βολές. Ο Καλέργης τώρα θα περάσει για τους Μπαλαράινος, το σκορ είναι 15-13. Ο Κετσκογιάννης κατεβάζει για τη ΜΚΟ. Θα βρει το Βιβάλι, ο Βιβάλι στο Μπρίκο, σηκώνεται για 3, δεν σκοράρει, αμυντικό ριμπάουντ ο Γιωβάνης. Γιαννούσης μετά την επαναφορά του Γιωβάνη κατεβάλλει για τον Μπαλαράινος. Ενώ πλησιάζουμε στο τρίλεπτο της πρώτης περίοδου, ο Γιαννούσης είναι στην κορυφή, θέλει να βρει τον Γιωβάνη χαμηλά, εκείνος θα πάρει την μπάλα με πλάτη, τριπλάρι, κλείνεται πολύ καλά από τον Κυφοκέρη, έξω στο Γιαννούση και πάλι προσπαθεί τον drive, πάει στην άκρη Γιωβάνης, τελειώνει επίθεση στον Μπαλαράινος, το βλέπει ο Γιωβάνης και σκοράρει ένα τρομερό τρίποντο. 15-16, ακριβώς στην εκπνοή της ελπίδας. Εσείς ακούσατε και την κόρνα χρόνο την ώρα που η μπάλα ήταν στον αέρα. Ο Μπρίκος έχει την μπάλα στα χέρια του. Ανεβάζω την πίεση. Μπαλαράινος έχει τον Καλέργη μπροστά του. Ο Μπρίκος περνάει, φτάνει στην απέναντι πλευρά, στην κορυφή. Ο Κυφοκέρης θέλει να μπει προς τα μέσα, σπάει στο πλάι. Σουτάκι εύστοχο από τον Κοτσικογιάννη για την ΜΚΟ. Με τον Γιωβάνη να βλέπει τον Γιαννούση. Ο Γιαννούσης κατεβάζει 17-16 είναι το σκορ. Θα κλέψει όμως ο Κυφοκέρης στον Κοτσικογιάννη. Εκείνος απέναντι βλέπει τον Μπρίκο. Χάνεται ο εφηλιασμός για τη ΜΚΟ. Κλέβουν την Μπαλαράινος. Ο Γιαννούσης τώρα είναι στο κέντρο. Περνάει, ψάχνει μπάλα μπροστά στον Οικονόμου. Ξανά Γιαννούσης, Γιωβάνης. Βλέπει τον Οικονόμου στην baseline, εκείνος βγαίνει στη γωνία, στην κορυφή, είναι ο Γιαννούσης, ο Λομόναχος θα πατήσει από μέσα απόσταση, δεν θα σκοράρει, επιθετικό rebound για τους Μπαλαράινους, με τον Μέτσο τρίποντο, άστοχο και τώρα, και φάουλ, έχουμε που κερδίζουν οι Μπαλαράινους και θα πάνε
για άλλες δύο βολές, 17-16 με το σκορ 1 και 35 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. 1 και 34 λέει το μικρό χρονόμετρο, αλλά είναι και 9 δέκατα στο μεγάλο, οπότε 1 και 35. Άλλη μια πολύ εύστοχη για τις δύο ομάδες. Ο Καλέργης θα τη βάλει. Έξω η δεύτερη μαζί από τη Φωκέης, αφήνει στον Κοτσικό Γιάννη. Ο Κοτσικό Γιάννης ψάχνει μπάλα στη ρακέτα για τον Βιντάλη, στον εκείνο την κατοχή τη Φωκέρης. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα στον Βιντάλη, που δεν δίνει τη ρακέτα σε όλη την επίθεση της ομάδας του. Επίθεση λοιπόν τώρα για τους Μπαλαράινους, ενώ έχουμε αλλαγές, ο Βιντάλης θα κάτσει στον πάγκο και για την Λυκειό θα μπει ο Κοκάλης στο παρκέ για ανούσεις. Στο πλάι μπάλα στη γωνία, στο Καλέργη, εκείνος βλέπει τον Οικονόμου. Κλείνει το Οικονόμου, ψάχνει διάδρομο προς τη ρακέτα, κόβεται, βγαίνει άμυνα. Για τη ΜΚΟ, ο Μπρίκος μαζεύει το rebound και κατεβάζει στην απέναντι πλευρά. Φτάνει ο Μπρίκος, ψάχνει μπάλα στο πλάι. Και Φωκέρης ξανά στο πλάι, μπάλα στο Μιχαηλίδη, το επιχειρεί το drive, παίρνει foul, πάει για βολές. 45 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ξανά εύστοχη βολή από τις δύο ομάδες, ο Μιχαηλίδης. Θα βάλει και τη δεύτερη, 19-17. Γιαννούς στο κατέβασμα για τους Μπαλαράινους. Φτάνει στην απέναντι πλευρά ο Γιαννούσης. Στο πλάι μπάλα στο Καλέργη, εκείνος κλείνεται, ωραία η πασούλα του, το σουτάκι από την κορυφή είναι άσπαστο, αμυντικό rebound από τον Κυφοκέρη. Ο Φουνταδάκης σαστό, εξεφυδιασμός για τη ΜΚΟ. Συνεργασία με τον Μιχαηλίδη και τον Κόκαλη. Και καλά του. Γιαννούσης, 12 δευτερόλεπτα τελειώνει η πρώτη περίοδος. 7-6 τώρα ο Γιαννούσης, έχει την μπάλα, σηκώνει 13 όσοι βρίσκει, ωραία το Φουνταδάκη στη ρακέτα, γυρνά εκείνος άσποχα. Τέλος πρώτης περίοδου, 21-17 για την ΜΚΟ. Εδώ δεύτερο δεκάλεπτο στον αγώνα. Μπαλαράινος έχουν την πρώτη επίθεση. Ο Γιαννούσης είναι με την μπάλα στα χέρια του στην κορυφή. Στη γωνία ο Καλέργης βλέπει τον Οικονόμου, ξανά Καλέργης σηκώνεται για τρεις άστοχα, rebound ο Κυφοκέρης. Δίπλα του είναι ο Κοτσικογιάννης, θα περάσει στο κέντρο του γήπεδου με τρίπλα. Βλέπει και πάλι τον Κυφοκέρη, θέλει να παίξει εκείνος με πλάτιο. Θα βρει τον Μπρίκο κάτω από το καλάθι, ο Μπρίκος θα πάρει φάουλ, θα πάει στην γραμμή για βολές. Με τη δεύτερη βολή του Μπρίκου ο Οικονόμου αφήνει στο Γιαννούση, εκείνος θα περάσει στο κέντρο για τους Μπαλαράινους, οργάνωσε άλλη μια επίθεση για την ομάδα του. Καλέργης θέλει να μπει προς τα μέσα, σπάει στη γωνία την μπάλα, απέναντι τώρα είναι ο Οικονόμου, ξανά Καλέργης, πολύ ωραία πάση στο Γιαννούση, θα σηκωθεί για τρεις, όχι, αμυντικό rebound για τον Κυφοκέρη. Εφηδιασμός για τη ΜΚΟ, πάρα πολύ ωραία πάσα, δεν θα τελειώσει την επίθεση η ΜΚΟ, ο Γιαννούσης στην απέναντι πλευρά, ξανά σε κοινωνή μπάλα, τώρα είναι ο Καλέργης. Οικονόμου
στη ρακέτα που τα βάζεις, κλείνεται, οικονόμου στο πλάι, καλέρνεις από την κορυφή, όχι, αμυντικό rebound, ο Κόκαλης βλέπει τον Μπρίκο στην απέναντι πλευρά. Ο Τσικογιάννης τώρα. Μπρίκος στο τρίποντο προσποιείται, μπαίνει προς τα μέσα, σπάει στην απέναντι γωνία, ο Κυφοκέρης σηκώνεται για τρεις, άστοχα, αμυντικό rebound για τους παίχτες των Παλαράινος, ο Οικονόμου έχει φύγει στο εμφυδιασμό, δεν θα σκοράρει, κρατάει την κατοχή στην ομάδα του όμως ο Φουνταζάκης, πολύ ωραία πάσα του Γιαννούσου στη ρακέτα, εκεί είναι ο Καλέργης και σκοράρει 22-19, έχει περάσει ένα βήμα στη δεύτερη περίοδο. Ο Τσικογιάννης με την μπάλα στα χέρια. Ωραία, πάσα στη ρακέτα. Πολύ όμορφο το τελείωμα του Κόκαλη. Γιαννούσης μετά το 24-19. Θα πάρει φάουλ στο τρίποντο. Ναι, φάουλ στο τρίποντο θα πάρει. Ο Γιαννούσης θα πάει για τρεις βολές. 7 και 28 για το ημίχρονο, 24-19. Τέσσερα 2 στις 3 από το Γιαννούση. Μικιό στην επίθεση με τον Κοτσικογιάννη. Βρίσκει στη ρακέτα τον Κυφοκέρη. Τρομερή άμυνα από το Φουνταβάκι. Όμως ο Γιαννούσης στην απέναντι πλευρά. Κλέψιμο για τον Μικιό. Εύκολος εφηδιασμός και καλάθι από τον Μιχαηλίδη. 26-21. Γιάννουσης τώρα. Στην απέναντι πλευρά η μπάλα στη γωνία. Τώρα ξανά στην περιφέρεια ο Γαλάνης βρήκε τον Οικονόμου. Εκείνος στο Γιάννουσης σηκώνεται για τρεις και γράφει 26-24. Κοτσικογιάννης 6,5 λεπτά για το ημίχρονο. Ο Γιάννης θέλει να βρει τον Κυφοκέρη στη ρακέτα, εκείνος παίρνει φάουλ από τον Γιάννουση. Θα πάει στη γραμμή για βολές ο Κυφοκέρης. Δεν έχουμε αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Τώρα από την απέναντι πλευρά. Η ερώτα ποιος είναι το 21 Παλαράινος, δεν μου τον έχουν δώσει. Λοιπόν, η Παλαρένα είναι στην επίθεση. Ο Χατζημιχάλης σηκώνεται άστοχα. Αμυντικό rebound ο Κόκαλης για την ΜΚΟ. Ο Μιχαηλίδης θα κατεβάσει για την ομάδα του. Προσπαθεί να κάνει το drive. Βλέπει τον Κλονάρη. Σηκώνεται εκείνος άστοχα rebound από τον Χατζημιχάλη που θα βγάλει σε βιασμό τη Παλαρένα. Φτάνει μέχρι το drive άστοχα. Παλεύει ο Φουνταβάκης. Όμως καταφέρνει η ΜΚΟ να πάρει το rebound. Και πάρα πολύ ωραίο καλάθι από τον Μιχαηλίδη. Ο Χατζημιχάλης τώρα είναι με την μπάλα στα χέρια του.
στο πλάι, η μπάλα θα πάει. Ο Πλυνθίδης είναι στη baseline για τους μπαλαράινους, θα κάνει βήματα. 29, 24, 5 και 14 για να τελειώσει το ημίχρονο του παιχνιδιού. Ο Μιχαηλίδης κατεβάζει για τη ΜΚΟ. Στην κορυφή η μπάλα. Ο Τσίνας είναι εκεί, παίρνει σκρίνα τον Κόκαλη, διεισδύει, σηκώνεται, δεν σκοράρει, ο Κόκαλης ο rebound, ο Κολονάρης ο rebound. Ο Σκολαρίκος στην περιφέρεια, δεν θα γράψει μαζί ο Χατζημιχάλης. Στην απέναντι πλευρά θα κλέψουν οι παίκτες ΜΚΟ με τον Σκολαρίκο. Μιχαηλίδης θα σπάσει ο Σκολαρίκος στο πλάι, εκείνος στην κορυφή. Τσίνας σηκώνεται για τρεις και γράφει. 32-24, time out. Γυρίσαμε από το time out, 32-24, 4 και 27 για να τελειώσει το ημίχρονο. Δεν θα βγάλουν επίθεση οι Παραράινος, θα κλέψουν όμως τη συνέχεια. Ο Χατζημιχάλης έτσι ξαναπάρει μπροστά. Λυνθίδη στο Χατζημιχάλη, σηκώνεται, σκοράει. 32-26. Μιχαηλίδης τώρα για την ΜΚΟ, απέναντι θα πάει μπάλα. Στην κορυφή τώρα είναι ο Κλονάρης. Σηκώνεται άστοχα μαζί το Φουνταδάκη. Ο Χατζημιχάλης θέλει να τρέξει. Περνάει το κέντρο, θέλει να παίξει με τον ψηλό. Παίζει το pick and roll. Ο ψηλός θα πάρει την μπάλα στο τρίποντο. Σηκώνει το Φουνταδάκη άστοχα, μαζεύει ο Σκολαρίκος. Βλέπει τον Μιχαηλίδη. Θα περάσει εκείνος ο κέντρο του γηπέδου, 3,5 λεπτά ακόμα. Κλονάρης. Ο Καλής ψάχνει να βρει μπάλα στην baseline, θα κλέψουν. Η Μπαλαράινος με το Γαλάνη στην απέναντι πλευρά, ο Χατζημιχάλης δεν σκοράρει. Μαζεύει ο Κόκαλης. Στην επίθεση ο Τσίνας σηκώνεται από μέσα απόσταση, το pull-up jumper είναι εύστοχο, 34-26. Και ο Χατζημιχάλης με την μπάλα στα χέρια του για την ομάδα του. Θέλει να διεισδύσει, κλείνεται, βλέπει το Φουνταδάκι, εκείνος θα προσπαθήσει να μπει προς τα μέσα. Έχουν 7 δευτερόλεπτα οι Μπαλαράινος, time out. Γύρισαμε το time, 2:48 για το ημίχρονο, 34-26. Ο Κλυνθίδης επαναφέρει για τους Μπαλαράινος, ψάχνει τον Γιωβάνη στην περιφέρεια. Εκείνος με τον Κλονάρη παίρνει το σκρίνα από τον Πλυνθίδη, 5 δεύτερα έχει η ομάδα του Μπαλαράινος, σηκώνει τον Γιωβάνη, δεν γράφει, ριμπάντο ο Μπρίκος. Είναι να κάνει μπροστά την ΜΚΟ. Βλέπει τον Κλονάρη. Καλής στον Μπρίκο, ψάχνει τον Κλονάρη, κόβει ο Γαλάνης, άλλο ένα time out. Γύρισαμε από το time, ο Μπρίκος είναι στην επαναφορά για την ΜΚΟ. Ωραία κομπίνα, βλέπει τον Κλονάρη στη ρακέτα, φάουλα τον Πλυνθίδη, βολές. Τα 6-26, πρώτη διψήφια διαφορά στο παιχνίδι με το Χατζημιχάλη να κατεβάζει. Θα περάσει το κέντρο του Μιβέδου.
Επιχειρεί το drive, πάει έξω στο Γιωβάνι, εκείνος στην απέναντι πλευρά. Στην κορυφή είναι ο Γαλάνης, βλέπει τον Πλυνθίδη, προσποιείται, σηκώνεται, άστο χάρι, μπάουν ο Κοκαλής και ο Μπρίκος θέλει να βγάλει μπροστά την ΜΚΟ, περνάει το κέντρο, θέλει να πασάρει, σώζεται η κατοχή για την ομάδα του, στην απέναντι πλευρά είναι ο Κλονάρης, παλεύουν να κερδίσει τον Παλαρά, ενώ σκρατάει ο Κλονάρης, καλά του και φάρα. 38-26. 1:37 ακόμα για τον ημίχρονο. Μέσα στη βολή. 39-26. Χατζημιχάλης. Πάει την μπάλα στο πλάι. Κίνηση από την baseline για το Γαλάνη. Ξανά ο Χατζημιχάλης έξω. Ο Γιωβάνης είναι απέναντι, σηκώνεται, άστο, θα έχει σφίξει πάρα πολύ άμυνα του Μίκιο στο δεύτερο δεκάλεπτο. Κακή πάσα τώρα, βλέπουν την Παλαράινο, ο Πλυνθίδης θα τους βγάλει μπροστά, περνάει το κέντρο, βλέπει το Χατζημιχάλη, έχει διάδρομο εκείνος, μπαίνει προς τα μέσα, αφαιρεί τεχνή ενέργεια, πάει στη γραμμή των βολών από το φάουλ του κέντρου. Ο Μπρίκος περνάει το κέντρο του γηπέδου, πιέζεται από το Χατζημιχάλη, κρατάει την μπάλα, σπάει απέναντι, εκεί είναι ο Τσίνας, σηκώνεται, δεν σκοράρει, εφηβιασμός για τους Μπαλαράινος, ο Χατζημιχάλης στην απέναντι πλευρά, ωραία συνεργασία, ο Γαλάνης δεν τελειώνει. Σκολαρίκος στον Μπρίκο, ξανά Σκολαρίκος. Τσίνας, ωραία στο Σκολαρίκο, μπαίνει στη ρακέτα εκείνος, μαζί με τον Γιωβάνης. Χατζημιχάλης, 20 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Όλα για τους Μπαλαράινους, το σκορ είναι στο 39-28. Φάουλ, κερδίζει ο Μπρίκος. Το δεύτερο ακόμα για το ημίχρονο. Από το πλάι επαναφορά με το Δρακόπουλο για τους Μπαλαράινους, βλέπει τον Γιωβάνη εκείνος, κλείνει τον Γιωβάνη, 5-4 κλέβει το ημίχρονο, είχε λίγο χρόνο, θα τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, 39-28. Λοιπόν, γυρίσαμε για το δεύτερο ημίχρονο, η ΜΚΟ είναι στην πρώτη επαναφορά. Ο Τσικογιάννης κατεβάζει το σκορ, είναι 39-28. Πολύ ωραίο το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ο Τσίνας σηκώνει από την κορυφή, στο Χαπαλίκο και ο Φωκέρης παίρνει επιθετικό rebound, βλέπει το Βιβάλι, σηκώνεται καλά, 41-28. Ο Πάνιας αφήνει στο Γιάννουσι, εκείνος θα περάσει στο κέντρο του γηπέδου στην απέναντι πλευρά. Μπάνια στη γωνία, εκείνος ψάχνει τον Γιωβάνη. Θέλει να παίξει με πλάτη, ο Γιωβάνης πάει στην κορυφή. Το σουτ είναι άστοχο για τους Μπαλαράινους και τον Μπάλι και έχουμε φάουλ. Η ΜΚΟ θα κάνει την επίδεση. Ο Τσικογιάννης. Ψάχνει τον Κυφοκύρη, η μπάλα θα φτάσει στο Τζίνα. Εκείνος ξανά στον Κυφοκύρη. 6 δευτερόλεπτα έχει ΜΚΟ, ο Τσίνας
εκμεταλλεύεται από ένα μπέρδεμα που είχαν οι δύο παίχτες ΜΚΟ και μπέρδεψε περισσότερο τους Μπαλαράινους. 28. Ο Γιάννης σηκώνεται. Συγγνώμη, ο Γιάννης περνάει το κέντρο. Και έχουμε φάουλ. Ο Πάλις θα πάει στην baseline για την επαναφορά. Γιοβάνης από την επαναφορά. Κλείνεται, προσπαθεί να κλέψει με και ο κρατός την κατοχή τέκνο στον Μπαλαράινος απέναντι και πάλι στον Πάλι. Μπάλα θα σηκωθεί για 3. Επιθετικό rebound ξανά για τον Μπαλαράινος. Έχουμε φάουλ από τον Σκολαρίκο. Επίθεση διαρκείας για τον Μπαλαράινος. Ο Πάλις είναι στην επαναφορά στη γωνία. Ο Γιαννούσης βλέπει τον Γιοβάνη. Αλλάζουν μεταξύ τους ο Λομόναχος. Ο Γιαννούσης γράφει 43-31. Ο Κοτσικογιάννης θα περάσει το κέντρο για την ΜΚΟ. Ψάχνει να βρει παίχτη, θα βρει το Σκολαρίκο. Εκείνος σηκώνεται μόνος του, άστοχα rebound ο Γιοβάνης. Δίπλα του είναι ο Γιαννούσης. Στην απέναντι πλευρά ο Γιαννούσης θα σπάσει την μπάλα στο πλάι στο μπάνι. Εκείνος ο Γιοβάνης σηκώνεται, δεν σκοράρει, rebound ο Σκολαρίκος, θα προσπαθήσει και να τρέξει. Θα πάρει φάουλ στην απέναντι πλευρά, πολύ ωραίο το σταμάτημα του εκβιασμού από τον μπάνια. 7 και 27 ακόμα για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Άστοχος ο Κιφοκέρης, αμυντικό rebound με τον Μέτσο για τους Μπαλαράινους. Ο Γιαννούς στην απέναντι πλευρά βλέπει στο πλάι τον μπάνια, εκείνος στην κορυφή. Τον Πάλι, Μέτσο, Γιοβάνης, άστοχο αμυντικό rebound ο Βιδάλης. Τσίνας είναι με την μπάλα στα χέρια του, στον Κιφοκέρη, ξανά ο Τσίνας. Μπαίνει στη ρακέτα, σπάει στην baseline, στο πλάι είναι ο Κοτσικογιάννης, αλλά είναι άστοχος αμυντικό rebound. Θα πάρει ο Πάλις, θα βρει το Γιαννούση που θα περάσει. Θα πεταχθεί ο Σκολαρίκος, δεν θα κερδίσει κατοχή, αλλά θα σταματήσει την επίθεση του Μπαλαράινος. 6 και 31 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. 43-31. Ο Πάνιας με τον Γιοβάνη είναι στην περιφέρεια για τους Μπαλαράινους. Παίρνει φάουλ ο Γιοβάνης από τον Βιδάλη. Τρίτο ομαδικό είναι αυτό για την ΜΚΟ. 2 έχουν οι Μπαλαράινους. Γιαννούσης. Κλέβει ο Κλονάρης από τον Γιοβάνη χωρίς φαουλ. Στην απέναντι πλευρά σηκώνει το Τσίνα σας, το χαμαζεύει ο Κλονάρης, θα βάλει καλάθι, 45-31. Γιαννούσης. Θα πατήσει για 3 ο Γιαννούσης, άλλο ένα. 45-34 και time out. Έχασε την επίθεση η ΜΚΟ, έκλεψαν οι Μπαλαράινους, ο Γιαννούς θα τους βάλει μπροστά. Φάουλ που θα κερδίσει ο Γιοβάνης από τον Μπρίκο. Ο Γιαννούσης στην επαναφορά.
Μιχάλης κρατάνε την μπάλα παραμένα στον Γιαννούση. Τώρα έχουν 6 δεύτερα, ο Γιωβάνης θα πατήσει τη σηκωφή, δεν θα γράψει rebound ο Βιδάλης, θέλει να τρέξει μυθιό, το σταματούν καθαρά το Βιδάλη στα βέβαια την πλευρά. Ο Μιχαηλίδης ξαφνικά το Βιδάλη, πάσα πίσω από την πλάτη με τα πόδια. Η μπαλαρά είναι ακριβώς το πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου. 45-34, Μιχαηλίδης. Θέλει να βρει τον κλονάρι στη ρακέτα, μπερδεύονται οι παίχτες, ΜΚΟ, χαμένη επίθεση, μπαλαρά ενός ξανά με την μπάλα. Στην κατοχή του ο Γιαννούσης θα περάσει το κέντρο, ψάχνει ωραία πάσα προς το Χατζημιχάλη, ήταν λίγο πιο δυνατή, δεν την έπιασε ο Χατζημιχάλης. Μιχαηλίδης. Επιχειρεί το drive. Ο Βιδάλης τώρα θα σηκωθεί, έχουν σταματήσει παραλήμους με την μπάλα, βρήκε την πίσω πέρα το ταβλό, αλλά ορίστηκαν σε γωνία που πιθανότατα δεν το είδε αυτό. Τέσσερα και 25 ακόμα για την τρίτη περίοδο, ο Χατζημιχάλης αφήνει στο Γιαννούση. Κορυφή ο Γιαννούσης στο Χατζημιχάλη. Εκείνος ψάχνει στην baseline τον Γιωβάνη. Καταφέρει να κρατήσει την μπάλα παρότι είναι τρεις πάνω του. Ωραία θα σπάσει απέναντι. Θα κλέψουν όμως τώρα οι παίκτες ΜΚΟ. Ο Μπρίκος θα τους βγάλει μπροστά. Φτάνει μέχρι το lay-up. Επιθετικό rebound ο Μιχαηλίδης. Φάουλ βολές. 3:57 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Μέσα η δεύτερη βολή του Μιχαηλίδη, 46-34. Ο Πάνιας περνάει το κέντρο. Χατζημιχάλης επιχειρεί το drive, σταματάει, σηκώνεται από το πλάι το shoot. Με τον Καλλιέργη. Φάουλ, άλλο ένα φάουλ. Τέταρτο τώρα και για τους Μπαλαράιδες. Τέσσερα ομαδικά και για τις δύο ομάδες. 3:38 ακόμα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Μπρίκος. Φτιάχνω τον κλονάρι στη ρακέτα. Κλέβουν οι Μπαλαράινος. Πολύ καλή άμυνα κεφάλαια τον κλονάρι. Βολές για τον Χατζημιχάλη. Ο Χατζημιχάλης 46-36 στο σκορ με τον Μπρίκο να κατεβάζει. Φάουλ βολές τώρα στην απέναντι πλευρά, ο Μπρίκος θα πάει στη γραμμή.
Έξω είναι οι βολές, αμυντικό rebound, ο Πάνιας μπροστά είναι. Ο Χατζημιχάλης τώρα από την πάσα του Καλέργη, ξανά ο Καλέργης. Πάνιας. Οικονόμου, θέλει να μπει προς τα μέσα, όμορφη κίνηση, δεν τελειώνει καλά, μαζεύει ο Μπρίκος. Μπάλα στον Κλονάρη, κρατάει την κατοχή εκείνο, θέλει να βρει τον Μιχαηλίδη, καλή άμυνα του Μπαλαράινος. Ο Μιχαηλίδης είναι στο τρίποντο, βλέπει τον Μπρίκο ξανά, Μιχαηλίδης. Τελειώνει η επίθεση της ΜΚΟ, προλαβαίνει τον χρόνο ο Κόκαλης και ακριβώς με πνοή θα σκοράρει. 48-36, 2 και 20 ακόμα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος με τον Μπάνια να κατεβάζει για τους Μπαλαράινους. Χατζημιχάλης θα σηκωθεί από το πλάι, άστοχα το rebound, πηγαίνει. Τελικά πηγαίνει στους Μπαλαράινους. Δεν πήρε κατά ο Οικονόμου. Τώρα θα κλέψει ο Μπρίκος, θα κλέψει ο Μπρίκος, θα πάρει και φάουλ ο Μπρίκος, θα πάει στην γραμμή. Έξω είναι οι βολές. Μπαλαραίνος παίρνει το rebound στην απέναντι πλευρά, πάνε να βγάλουν ενδιασμό με τον Χατζημιχάλη, να βλέπει τον Οικονόμου εκείνος ξανά στο Χατζημιχάλη. Φουνταδάκης μπαίνει στη ρακέτα, παλεύει ο ίδιος με το rebound του, θα το πάρει, θα σηκωθεί, θα κοπεί με φάουλ από τον Κλονάρη. Και 34 για την τρίτη περίοδο, 48-38. Ο Μιχαηλίδης κατεβάζει για την ΜΚΟ, περνάει το δεύτερο γήπεδο, φτάνει στην απέναντι πλευρά. Θέλει να βρει στη ρακέτα, πάσα κλέβουν οι Μπαλαράινος, ο Χατζημιχάλης. Φτάνει πολύ γρήγορα στην απέναντι πλευρά και τελειώνει την πάση. 48-40. Μιχαηλίδη στον Μπρίκο. Κόκαλης απέναντι με Μιχαηλίδης και πάλι 6 δεύτερα τώρα για τους παίκτες ΜΚΟ. Φάουλ που κερδίζουν. Τα 40 με τις δύο βολές, 50 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το δεκάλεπτο. Ο Πάνιας έχει την μπάλα στα χέρια του. Κουνταδάκι στο πλάι, ο Χατζημιχάλης σηκώνεται για 3, ναι! 50-43. Μπρίκος. Κλονάρη σηκώνεται, δεν θα μπει μπαλά μέσα, μαζέψει ο Καλέργης αμυντικό rebound, μένουν 20 δεύτερα όλα για τους Μπαλαράινους. Ο Πάνιας κατεβάζει για την ομάδα του. Τα
θα σηκωθεί για τρεις άστοχα. Rebound ο Κόκαλης, 5-4, κακό φάουλ από τους Μπαλαράινους. Θα στείλει στην γραμμή των βολών τον Μιχαηλίδη. Και οι δύο, τρία δεύτερα μένουν. Ο Χατζημιχάλης παίρνει την μπάλα, φτάνει στο κέντρο, προλαβαίνει να κάνει ουσιαστικά μπάσιμο από το τρίποντο. 52-43 δεκάλεπτο. Τέταρτο δεκάλεπτο στο Βενέδης, ο Χατζημιχάλης έχει την μπάλα στα χέρια του. 52-43. Πολύ ωραίο φιλικό, Λύκειο και Μπαλαραίνος παίζουν σε πολύ ψηλούς ρυθμούς από την αρχή του αγώνα. Δύο από τις πιο οργανωμένες ομάδες, θα το πω από τώρα, τη φετινή σεζόν, και η Μπαλαραίνος όπως τις βλέπω θα πρωταγωνιστήσω στην κατηγορία τους. Καλέργης βλέπει τον Οικονόμου, εκείνος θέλει να δει προς τα μέσα, κλείνουν δύο τους Μικιώσοι, πόντο Οικονόμου, άστοχα, ριμπάντο Τσίνας, φάουλο Δρακόπουλος. Μιχαηλίδης, πολύ μεγάλη κίνηση ο Μιχαηλίδης για την ΝΥΚΙΟ. Σκολαρίκος, Κόκαλης, Σίνας. Θέλει να βρει τον τυποκέρι, κλείνεται εκείνο στην baseline, πέφτουν δύο πάνω του, προσπαθεί να το κλέψει ο Χατζημιχάλης, κρατάει κατοχή η ΝΥΚΙΟ, αλλά έχει 24. Έχει τελειώσει το 24. Έχει τελειώσει το 24. Κράτησε την κατοχή ΜΚΟ, αλλά ήταν 24 το οποίο. Έληξε άρα η μπάλα στην Μπαλαραίνος. Χατζημιχάλης. Δραχόπουλος. Θέλει να δει προς τα μέσα. Ψάχνει μπάλα στη ρακέτα. Κλέβει ΜΚΟ. Ο Σκολαρίκος θα τρέξει στην απέναντι πλευρά. Τρομερό τελείωμα, πολύ καλή ένα από τον Χατζημιχάλη, ακόμα καλύτερο τελείωμα. 54-43, Χατζημιχάλη. Συγκορυφή μπάλα, Φουνταδάκης. Θα βρει μπάλα στο πλάι στο Καλέργη, Οικονόμου τώρα. Ξανά έξω στο Καλέργη, επιχειρεί το drive, πάει στον Οικονόμου, προσποιείται, δεν προλάβει. Μείνει τώρα και σε αυτούς την μπάλα στα χέρια. Time out. Οχτώ και 14 για το τέλος του αγώνα. Φάουλ που κέρδισε η ΜΚΟ. Μιχαηλίδης παίρνει σπίνα τον Κόκαλη, θέλει να τον βρει, κλείνεται στη ρακέτα, κλέβουν οι παίκτες στο Μπαλαράνης με το Φουνταδάκι. Χατζημιχάλης στην απέναντι πλευρά, wow, τρομερό καλάθι του φάουλ, 54-45. Μιχαηλίδης με την μπάλα ξανά στα χέρια του, ενώ ο Χατζημιχάλης έβαλε και την πολύ. 54-46, ξανά στους 8 το παιχνίδι. Μιχαηλίδης. Ξανά εκεί θα πάει μπάλα, κλείνεται, Σκολαρίκος προλαβαίνει το χρόνο, στην τεχνολογή θα σηκωθεί άστοχα, Φουνταδάκη στο rebound.
Πλυνθίδης έχει την μπάλα τώρα για τον Παναρένο. Μπαίνει στη ρακέτα, δεν θα καταφέρει να περάσει την μπάσα ή τελικά κρατάνε. Όχι, δεν θα κρατήσουν κατοχή. Είχαν επαναφορά στην περίοδο, άρα τώρα η μπάλα πάει στη Μίκιο. Σκολαρίκος. Κρίνα τον Μπόκαλη, στην κορυφή είναι ο Κυφοκέρης, φάουλ του Χατζημιχάλη. 7 και 10 για να τελειώσει ο άγωνας. Πάμε φορά από το πλάι με τον Μιχαηλίδη, την παίρνει ο Τσίνας. Σκολαρίκος, στη ρακέτα είναι ο Κυφοκέρης, αλλά θα κάνει επιθετικό. Κλέψιμο για τη ΜΚΟ, ο Μιχαηλίδης θα βρει τον Σκολαρίκο, τελείωμα, καλάθι, 56-46. Χατζημιχάλης ξανά. Μπάλα στην γωνία, πετάγεται ο Μιχαηλίδης, δεν κλέβει, κρατούν κατοχή η Παλαράινος. Ο Γιωβάνης ξαναπερνάει, 6 και 24. Χατζημιχάλης απέναντι στον Δρακόπουλο, εκείνος θα βρει τον Πλυνθίδη στην baseline. Τελειώνει το 24 τον Παλαράινος. Δεν είχαμε ανανέωση πριν, απλά έβγαλε την μπάλα έξω η ΜΚΟ. Κέρι σηκώνεται, άστοχα μαζεύει. Ο Χατζημιχάλης θέλει να τρέξει πολύ γρήγορα μπροστά. Φτάνει στην απέναντι πλευρά, δεν σκοράρει, μαζεύει ο Σκολαρίκος. Ο Τσικογιάννης. Σίνας. Θα πατήσει, γράφει. 98-46, 5 και 44 ακόμα. Ο Δρακόπουλος τώρα θα κατεβάσει για τους Μπαλαράινες. Line ο Πλυνθίδης βλέπει τον Γιωβάνη, για τρεις ο Γιωβάνης, καλάθι και τεχνική ποινή. Όχι τεχνική ποινή, προειδοποίηση για τεχνική ποινή. 58-49, 5 και 20. Ο Τσικογιάννης. Σκολαρίκος, Κυφοκέρης, ο Τσίνας είναι τώρα. Κλείνεται, 2-1, προλαβαίνει ο Σκολαρίκος, δεν σκοράρει. Rebound, την μπάλα είναι έξω για τον Παλαράινος. 4 και 52 για να τελειώσει ο αγώνας. Πεντάλεπτο στον αγώνα, σε 9 είναι το μάτς. Ο Γιωβάνης μένει μόνο στο τρίποντο, δεν γράφει. Αντρέα,
συνέχεια στο μάτς. Ο Τσικογιάννης αφήνει στο Τζίνα. Σηκώνει εκείνος από μέση απόσταση, παλεύει ο Κυφοκέρης, αμυντικό rebound για τους Μπαλαράινους με τον Μπάλι. Ο Γιαννούσης βλέπει το Πλυνθίδη, εκείνος θα σπάσει την μπάλα απέναντι στο Γαλάνη. Ο Γιωβάνης έξω στο Γιαννούση. Μένει μόνος του για τρεις. Όχι, rebound επιθετικό και follow από τον Πάλι. 58-51, πολύ όμορφο. Στον Μπρίκο σηκώνεται για τρεις και γράφει 61-51, 3-40 ακόμα. Γιαννούσης πάλι στην baseline, τώρα είναι ο Κλειστήτης. Κλείνεται, κλέβει ο Κοτσικογιάννης και θα βρει τον Τσιφοκέρη. Εκείνος το βιβάνει προς το κέντρο, βλέπει το διάδρομο, παίρνει το φάουλ από τον Γιαννούση, θα πάει για δύο βολές. Μία βολή για το Βιδάλι, time out. Γύρισαν από το time out, ο Γιαννούσης την μπάλα στα χέρια του, σχεδόν 3 λεπτά, κάτι παραπάνω για να τελειώσει ο αγώνας. Γιαννούσης Άλλης, ξανά Γιαννούσης, στην baseline ο Πλυνθίδης σηκώνεται, άστοχα rebound ο ίδιος, παίρνει φάουλ από τον Μπρίκο. Τρίτο ομαδικό για τη ΜΚΟ, 4 η μπαλαρά είναι. Ο Γιαννούσης θα πάρει την μπάλα από την παραφορά. Βλέπει τον Βάλι, σηκώνεται εκείνος για τρεις. Στο Τζίνα θα κλέψει ο Γιαννούσης, όχι, θα πάρει φάουλ ο Τζίνας. Όλες ομαδικά συμπληρωμένα για τους Μπαλαράινους, 62-51, 2-29 για να τελειώσει. Από το Τζίνα 64-51. Ο Γιαννούσης βλέπει τον Μπάλι, εκείνος απέναντι, ξανά στην κορυφή ο Γιαννούσης. Γιωβάνης Πάλις προσποιείται απέναντι με Γιαννούσης, υπόλοιπη για 3, όχι ριμπάνος Λονάρης, ναι. Ο Τσικογιάννης, ο Τσίνας έχει την μπάλα, 4-2. Η ΜΚΟ, ο Κλονάρης σηκώνεται 66-51. Πλυνθίδης. Πάλι απέναντι είναι ο Γιαννούσης.
Ωραία κίνηση, σηκώνεται άστοχα, rebound ο Κοτσκογιάννης. Έχει φύγει ο Μπρίκος, τώρα θα του δώσει ο Κοτσκογιάννης. Τρομερή πάσα του Μπρίκου στο Βιβάλι, 68-51. 1-35 ακόμα ο Γιάννης, έχει την μπάλα στα χέρια του. Πάλι στο Γιωβάνι. Ξανά στον πάλι στη γωνία, θα σηκωθεί για τρεις. Δεν θα σκοράρει, ο Κλονάρης μαζεύει, θέλει να τρέξει. Άφησε στο Τζίνα τελικά, εκείνο στο Κοτσικογιάννη. Βιβάλι σηκώνεται από μέσα απόσταση καλά του 70-51. Άνοιξε πολύ τη διαφορά στο τελευταίο τρίλεπτο του αγώνα. Ενίκιο Γιαννούσης. Μπήκαμε τώρα στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Άλλης Γαλάνης θα πάρει φάουλ. Αυτό είναι το τέταρτο για την Ενίκιο. Πάλι θα πάει στην επαναφορά. Σε εκείνο θα ξαναπάει μπάλα. Θέλει να βρει τον Γιωβάνι. Κόβει ο Βιδάλης. 14 δεύτερα έχουν. Την μπάλα Ρέινος. Η επαναφορά στη ρακέτα. Εκείνο Πλυνθίδης θα σηκωθεί. Δεν θα σκοράρει. Ωραίο φόλο όμως από τον Γιωβάνι. 70-53. Ο Τσικογιάννης. Τσίνας θα πατήσει, δεν θα γράψει το rebound ο Γαλένης και θα βρει τον Γιαννούση. Τελευταία 30 δεύτερα στο παιχνίδι. Ο Γιαννούσης περνάει το κέντρο του γηπέδου. Στη ρακέτα είναι ο Πλυνθίδης, δεν τον βρήκε η μπάλα, βρήκε στο Στεφάνη στην προσπάθεια για πάσα και θα πάει στη ΜΚΟ, αφήνει ο Μπρίκος την μπάλα. Αυτό ήταν το παιχνίδι, πολύ ωραίο ματσάκι. 70-53 είναι το τελικό σκορ ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η ΜΚΟ κερδίζει, Μπαλαράινος. Από μένα καλό βράδυ.